Πάμε όμως κατευθείαν στην Οδυσσό, στην Ελευθερία Σπυράκη. Διότι η Ελευθερία αρχίζουν και συγκεντρώνονται ρωσικές δυνάμεις γύρω από την Οδυσσό, που τελευταία σφυροκοπάται και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να είναι η επόμενη Μαριούπολη η πόλη αυτή. Έτσι ακριβώς, Πόπη, καλησπέρα από την Οδυσσό, που οι ουκρανικές δυνάμεις φοβούνται για έναν αμφίβιο πόλεμο εδώ στην περιοχή όπου βρισκόμαστε, καθώς τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του ο στρατός δείχνουν ότι υποβρύχια, πλοία και αεροσκάφη, ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, βρίσκονται κοντά στην παραθαλάσσια περιοχή, κοντά στις ακτές της Οδυσσού. Αυτό προέκυψε από την σημερινή ενημέρωση που παρήχε ο στρατηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο κύριος Ολεξέι Γκρόμοφ. Ο κύριος Γκρόμοφ, μεταξύ άλλων, Πόπη, ανέφερε ότι πέρα από τον κίνδυνο αυτό που υπάρχει για μια ρωσική απόβαση στις ακτές της Οδυσσού, τα στοιχεία του αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να εντείνουν τις επιθέσεις τους στη Νότια Ουκρανία με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο δίκτυο μεταφορών αλλά και βιομηχανίες. Παράλληλα, ο κύριος Γκρόμοφ ανέφερε ότι στόχος της Ρωσίας είναι να καταλάβει την Οδυσσό αλλά και το Μικολάευ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εμένουν στην προσπάθεια δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου προς την Υπερθνιστερία. Να σου αναφέρω όμως ότι σήμερα είχαμε ξανά εκρήξεις εδώ στην Οδυσσό, συγκεκριμένα νωρίς το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος μας ενημέρωσε, είπαν χαρακτηριστικά ότι κατερρίφθη πάνω από τη θάλασσα πύραυλος κρούζ. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Πόπη, ότι η κατάσταση εδώ στην Οδυσσό παραμένει τεταμένη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.